Τον κύριο Μάριο Δημητριάδη, είναι Υπουργός Μεταφορών της Κύπρου. Καλησπέρα σας. Έχει τεθεί λοιπόν καλησπέρα. Σε εφαρμογή πλέον ο Ελλάσσατ 3, ο δορυφόρος ο οποίος εκτοξεύτηκε με επιτυχία από το κοσμοδρόμιο στο οποίο βρίσκεστε. Φέρει τη σημαία της Ελλάδας, φέρει και τη σημαία της Κύπρου. Και θέλω να σας ρωτήσω ποιες είναι οι δικές σας προσδοκίες για όλες τις δυνατότητες τις οποίες και παρέχει προς αξιοποίηση. Καταρχήν θα ήθελα έτσι πραγματικά να εκφράσω τη χαρά μου γιατί βρίσκομαι εδώ. Πιστεύω ότι αυτό που έγινε σήμερα σίγουρα είναι μεγάλη τιμή και για τις δύο χώρες. Επίσης να εκφράσω πραγματικά τη χαρά μου γιατί είμαι εδώ μαζί με τον φίλο και συνάδελφο τον Νίκο Παπά, βεβαίως και τον Βασίλη τον Γενικό Γραμματέα και την υπόλοιπη ελληνική αντιπροσωπεία. Είναι κάτι που δείχνει ότι οι δικές μας χώρες έχουν τεράστιες δυνατότητες, φτάνει να θέλουν. Και βεβαίως να συνεργάζονται σωστά και μαζί με το ιδιωτικό τομέα ώστε να πετυχαίνουν αυτά τα καλά αποτελέσματα για τις χώρες μας. Διότι αυτό που γίνεται σήμερα δεν αφορά μόνο βεβαίως την Ελλάδα και την Κύπρο, αλλά αφορά ολόκληρη την Ευρώπη. Διότι ο Hellasat, μια εταιρεία η οποία βρίσκεται σε ευρωπαϊκό έδαφος, χρησιμοποιεί σήμερα γαλλικές εγκαταστάσεις, ευρωπαϊκές εγκαταστάσεις, για να στείλει ένα δορυφόρο στο διάστημα, ένα δορυφόρο το οποίο ως επιτοπλίστων καλύπτει πελάτες εκεί στην Ευρώπη. Και αυτό είναι ιδιαίτερα σημαντικό γιατί δείχνει ότι εμείς σαν χώρες μπορούμε να παίξουμε ρόλο στην βιομηχανία του Ευρωπαϊκού Διαστήματος, βεβαίως και στον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Διαστήματος, το οποίο η Ελλάδα είναι πλήρες μέλος και η Κύπρος είναι ένα βήμα πριν να γίνει και αυτή μέλος. Οπότε σίγουρα είναι πολλές οι δυνατότητες και είναι στο δικό μας χέρι να τις αναπτύξουμε. Επίσης να πω ότι υπάρχει δυνατότητα να εκμεταλλευτούμε τα προγράμματα εδώ του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Διαστήματος και την τεχνογνωσία που προσφέρουν τέτοιες εταιρείες όταν λειτουργούν στις χώρες μας, ώστε να μπορέσουμε να προσφέρουμε και θέσεις εργασίας σε όλους αυτούς τους επιστήμονες, οι οποίοι βεβαίως θα ήθελαν να αποφεληθούν τέτοιων ευκαιριών. Mm-hmm. Πώς θα αξιοποιήσετε στο έπακρο όλες αυτές τις δυνατότητες που παρέχει ο Ελλάσσατ 3, γιατί πραγματικά υπάρχει μια γκάμα δυνατοτήτων, αφορά από άμυνα, αφορά πολιτική προστασία, χρήση για πλατφόρμες τηλεεκπαίδευσης, πρόληψη ακραίων καιρικών φαινομένων, τηλεπικοινωνίες, πρόσβαση στο ίντερνετ σε επιβάτες αεροσκάφη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Τι σχεδιασμό έχετε? Να σας πω καταρχήν ότι και από τη λειτουργία της Hellasat στις δύο χώρες, οι δύο χώρες έχουν έσοδα. Αυτό θα πρέπει να το πούμε. Δηλαδή, υπάρχει το όφελος από τα έσοδα που παίρνουμε από τη λειτουργία των δορυφόρων. Υπάρχουν βεβαίως το όφελος από τη λειτουργία των εγκαταστάσεων αυτής της εταιρείας στις δύο χώρες. Και υπάρχει βεβαίως και το όφελος από διάφορα άλλα επιπρόσθετα ανταλλάγματα που έχουν προσφέρει για να μπορέσουν να χρησιμοποιούν τις στοχευτικές μας θέσεις. Τώρα, όσον αφορά τη χρήση που μπορεί να γίνει, είναι όπως έχετε πει πάρα πολύ η χρήση. Θα πρέπει να αξιοποιήσουμε περισσότερο τις τεχνολογίες του διαστήματος. Να σας πω ότι πολλοί κόσμος αυτή τη στιγμή μπορεί να χρησιμοποιεί τεχνολογίες του διαστήματος, αλλά να μην το αντιλαμβάνεται, διότι η τεχνολογία του διαστήματος δεν αφορά μόνο το να στέλνεις ανθρώπους βεβαίως στο διάστημα, είναι το πρώτο που έρχεται στο μυαλό μας, η εξωγήινη, αλλά αφορά και καθημερινές χρήσεις, αναφέρεται κάποιες από αυτές προηγουμένως, αλλά και χρήσεις που έχουν να κάνουν με τα συμφέροντα των χωρών, όπως η παρακολούθηση της οικονομικής μας ζώνης, η οποία είναι και τεράστια βεβαίως και είναι πολύ πιο αποτελεσματικό να την παρακολουθείς μέσω δορυφόρων. Αφορά θέματα όπως την κατάσβηση πυρκαγιών, ένα πρόβλημα το οποίο έχουμε και οι δύο χώρες, και αφορά και ένα σωρό άλλες χρήσεις οι οποίες έχουν να κάνουν με την καθημερινή μας ζωή. Τώρα, εμείς αυτό που θα πρέπει βεβαίως να επιδιώκουμε είναι να αναπτύξουμε όσο περισσότερο μπορούμε την τεχνογνωσία στις χώρες μας, να δώσουμε την ευκαιρία σε νέους επιστήμονες να αναπτύξουν διάφορες εφαρμογές που έχουν να κάνουν με το διάστημα και να μπορέσουν βεβαίως να αντλήσουν χρήματα και να αποφεληθούν από ευρωπαϊκά προγράμματα, ώστε αυτές οι εφαρμογές να μπορέσουν να γίνουν πράξη. Εμείς σαν κυβέρνηση σίγουρα έχουμε πολλές χρήσεις να κάνουμε σε σχέση μαζί με το διάστημα. Έχουν ήδη αυτές οι χρήσεις
να μπαίνουν σε εφαρμογή και πιστεύω ο δρόμος είναι ανοιχτός μπροστά μας, υπάρχουν οι δυνατότητες. Να σας πω ότι χώρες, μικρές χώρες όπως το Λουξεμβούργο αντλούν πέρα του 5% του ΑΕΠ τους από την βιομηχανία του διαστήματος. Οπότε αντιλαμβάνεστε ότι υπάρχουν οι δυνατότητες, φτάνει βεβαίως να το θελήσουμε εμείς και πραγματικά να επαναλάβω ότι νιώθω ότι και οι δύο κυβερνήσεις αυτή τη στιγμή είναι στη σωστή κατεύθυνση και θέλουν πραγματικά να αξιοποιήσουν αυτές τις τεχνολογίες. Κύριε Δημητριάδη, να σας ευχαριστήσουμε πολύ που ήσασταν μαζί μας. Να επιστρέψουμε στη συζήτησή μας.